τιμήσαμε και σήμερα, όπως τα πολλά τελευταία χρόνια, τους τρεις συναδέλφους μας θύματα που έπεσαν πάνω στο καθήκον κατά την κρίση των ημείων. Μια κρίση κατά την οποία επισφραγίστηκε το γκριζάρισμα στο Αιγαίο με τη συμμετοχή, με την άμεση συμμετοχή των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να θυμόμαστε όλοι, μετά το ευχαριστώ του τότε Πρωθυπουργού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Υφυπουργός Μπέρνς, ο Αμερικανός, δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν αναγνωρίζουν οι ΗΠΑ την ελληνική κυριαρχία, λέξεις δικές του, στα Ήμια και σε πολλές άλλες νησίδες του Αιγαίου. Ακολούθησαν βέβαια και οι συνθήκες ή συζητήσεις ελληνοτουρκικές στη Μαδρίτη και στο Ελσίνκι με εμπλοκή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η ελληνική τότε κυβέρνηση παραχώρησε δικαιώματα τουρκικά στο Αιγαίο. Αναγνώρισε μεθοριακές διαφορές τις διεκδικήσεις τις τουρκικές. Σήμερα ο ελληνικός λαός ζει πια πολύ πιο έντονα τον κίνδυνο μιας ανάφλεξης που έρχεται ολοένα και πιο κοντά. Η συνεχώς κλιμακούμενη τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο με την ανοχή, αν όχι και την ενθάρρυνση των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με τους ανταγωνισμούς στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, αυξάνουν δραματικά τους κινδύνους εμπλοκής της πατρίδας μας σε τοπική ή γενικότερη πολεμική ανάφλεξη. Το συμπέρασμα για μας σήμερα που συνεχίζεται πιο εντατικά η τουρκική επιθετικότητα με την εμπλοκή πάλι των μεγάλων συμμάχων, ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν πρέπει να έχουμε καμιά εμπιστοσύνη σε αυτούς, να διώξουμε τις ξένες βάσεις και να πούμε ένα μεγάλο όχι σε ένα ιμπεριαλιστικό πόλεμο που όλο και πιο πολύ εμπλέκεται στην προετοιμασία του η χώρα. Με την ευκαιρία αυτή και τιμώντας τη θυσία των συναδέλφων μας, διατρανώνουμε πως τούτος ο τόπος είναι δικός τους και δικός μας και δεν τον χαρίζουμε ούτε τον διαπραγματευόμαστε.